Αλήθεια είναι, δεν τους δίνουν άλλο άλχυρο. Γιατί το αποφάσισαν αυτό? Επειδή ο Αρών και ο Μωυσής πήγαν στο Φαραώ και τους ζήτησαν να αφήσει τους Εβραίους ελεύθερους. Έχει άχυρο και ο Φαραώ θέλει την ίδια ποσότητα τούβλων. Ώρα να ξεσηκωθούμε. Δεν μπορούμε να ζούμε έτσι άλλο πια. Μας είπατε πως θα ήμασταν ελεύθεροι και πλούσιοι και ότι θα φεύγαμε για τη γη της επαγγελίας, αλλά εσείς θυμώσατε το Φαραώ. Γιατί θέλεις να χαθούμε τώρα? Αν μιλάς έτσι δεν ανήκεις στο λαό μας πια. Ο Θεός σου δεν είναι ο δικός μας. Είναι ο Φαραώ που κρατάει το λαό μας εχμάλωτο και διέταξε να θανατωθούν όλα τα νεογέννητα. Ζω τις τελευταίες μέρες της ζωής μου και δεν θα δω πόσοι από εσάς θα επιβιώσουν. Μην αφήσετε τους στρατιώτες να σας σκοτώσουν. Πρέπει να ζήσετε. Θα έρθει η μέρα που θα ελευθερωθείτε από το χέρι του Θεού. Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φωνάξτε τις γυναίκες, τις κόρες σας και όλους όσους μπορούν να δουλέψουν. Πηγαίνετε στους αχυρώνες, στα χωράφια και στις όχθες του Νείλου. Μαζέψτε άχυρα όπου βρείτε. Έτσι θα επιζήσετε και η μέρα της σωτηρίας θα έρθει. Οι Εβραίοι ήταν σκλάβοι των Αιγυπτίων για χρόνια και αναγκάζονταν να δουλεύουν μέρα νύχτα χωρίς διακοπή. Κι έτσι εξαντλούσαν όλη τη δύναμή τους. Η μερίδα τροφής που έπαιρναν κάθε μέρα δεν έφτανε να χορτάσει την πείνα τους. Το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, των περιορισμών και της κακομεταχείρισης ήταν ο αριθμός των Εβραίων που επιζούσαν από αυτόν τον τρόπο ζωής να μειώνεται. Ήταν πολύ σκληρή ζωή και έφερνε τους Εβραίους στα όρια της απόγνωσης. Εσύ, άρχισε να κλέβεις από τέτοια ηλικία? Ο Φαραώ, ενοχλημένος από την απέτηση του Αρών και του Μωυσή, απαγόρευσε την προμήθεια των Εβραίων με άχυρο που χρειάζονταν για τα τούβλα. Έπρεπε να βρίσκουν το άχυρο μόνοι τους και αυτό αύξανε τις εργάσιμες ώρες τους και μείωνε την παραγωγή των τούβλων. Η παραγωγή αυτή ήταν πολύ δύσκολη. Έπρεπε να φορτώνουν, να μεταφέρουν και να χύνουν μια ειδική λάσπη σε δοχεία και μετά να ανακατεύουν τη λάσπη με το άχυρο για ώρες για να γίνει πολτός. Μετά έπρεπε να βάζουν τον πολτό σε ξύλινα καλούπια και να τα ψήνουν ή να τα αφήνουν να ξεραίνονται στον ήλιο μέχρι να γίνουν σκληρά. Ήταν μια εξαντλητική δουλειά. Τι έφερες το κακό σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς μπορείς να αμφιβάλλεις για μένα? Είμαι ο Κύριος. Έχω ακούσει τα παράπονα των παιδιών του Ισραήλ που τους ανάγκασαν οι Αιγύπτιοι να τους υπηρετούν και θυμήθηκα το συμβόλαιό μου. Επομένως σου λέω πως θα ελευθερώσω τα παιδιά του Ισραήλ και θα τα οδηγήσω στη γη της επαγγελίας. Κύριε, ο Φαραώ δεν θα σε υπακούσει. Θα τον χτυπήσω με μεγάλη δύναμη. Είμαι ο Κύριος. Όσο για σένα, πήγαινε πάλι με τον Ααρών και ζήτησε του να αφήσει τα παιδιά του Ισραήλ να φύγουν από το βασίλειό του. Αφού μίλησε με το Θεό ο Μωυσής, βρήκε τον Ααρών και μια αντιπροσωπεία γερόντων, πήγαν στο Φαραώ και του ζήτησαν να επιτρέψει στους Εβραίους να φύγουν για τρεις μέρες για να γιορτάσουν το Θεό τους στην ερημιά. Γιατί εμποδίζετε τον κόσμο να δουλέψει? Όχι μόνο καθυστερήσατε την παραγωγή που έπρεπε να κάνετε, αλλά ζητάτε και άδεια να πάτε να θυσιάσετε για το Θεό σας στην ερημιά. Είστε τρελοί. Φύγετε και να κάνετε ό,τι σας διέταξα. Δεν μπορείς να εμποδίζεις άλλο τους Εβραίους. Να θυμάστε πως εσείς οι Εβραίοι είστε σκλάβοι μου και πρέπει να με υπακούετε. Αλλιώς θα έχετε προβλήματα. Μεγάλα προβλήματα. Δείξτε τι μπορεί να κάνει ο Θεός μας. Τι είδους μαγεία είναι αυτή? Γιατί όλη αυτή η μαγεία? Τι προσπαθείτε να κάνετε?
Εσείς οι μάγοι, εξαφανίστε αυτό το φίδι αμέσως. Πανίσχυρε άμμονα, αόρατε δημιουργέ των πάντων. Ρα, μεγάλε ήλε του μεσημεριού. Τριπλά δυνατε τόθ, καρδιά του Ρα, τώρα. Κατασπάραξέ το, κατασπάραξέ το τώρα. Πείτε στο λαό σας ότι πρέπει να με υπακούει. Ποτέ δεν θα χάσω την εργατική σας δύναμη. Δεν με νοιάζει αν τα μάγια σας είναι πιο δυνατά από αυτά των δικών μου μάγων. Είναι μόνο μαγεία. Ο χρόνος περνούσε και ο Φαραώ δεν ήθελε να χάσει την εργατική δύναμη των Εβραίων και να τους αφήσει να φύγουν από την Αίγυπτο. Είχε σκληρύνει τη στάση του και δεν ήθελε να καταλάβει γιατί έπρεπε να τους αφήσει να φύγουν. Τότε ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή και του είπε: «Ο Φαραώ είναι πεισματάρης και αρνείται να αφήσει το λαό μου να φύγει. Πήγαινε αύριο και πες του ότι πρέπει να αφήσει τους Εβραίους να φύγουν. Τους θέλω στην ερημιά». Το φίδι του Μωυσή έφαγε το δικό σας. Γιατί δεν μπορέσατε να το σταματήσετε? Με απογοητεύσατε. Μόλις μιλούσαμε για αυτούς και να τι πάλι. Εσείς οι δύο είστε πάρα πολύ πεισματάριδες. Από πότε είναι ο λαός σας εδώ στην Αίγυπτο? Πόσο καιρό είναι καλεσμένοι μας εδώ στη χώρα της Αιγύπτου? Πόσο καιρό? Περισσότερο από 100 χρόνια, Φαραώ. 100 χρόνια. Και εγώ σας λέω πως θα μείνουν στην Αίγυπτο για άλλα 100 χρόνια. Λοιπόν, πέστε μου τι έχετε να πείτε και φύγετε. Και αφήστε με ήσυχο. Αυτές είναι οι διαταγές του Θεού του Ισραήλ. Άφησε το λαό μου να φύγει για να με τιμήσει την ερημιά. Αν δεν το κάνεις, ο παντοδύναμος θα σε τιμωρήσει. Και πώς? Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πώς θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα το δεις. Θα το δεις αμέσως. Μα τι συμβαίνει? Τι έκανες? Τι έκανες? Αίμα! Τι έκανες? Πώς μπόρεσες να το κάνεις? Πώς μπόρεσες? Ποιος το έμαθε αυτό? Όλα τα ψάρια του Νείλου ψόφησαν και βγήκαν στην επιφάνεια, καθώς τα νερά του ποταμού μολύνθηκαν με αίμα. Από κάθε πηγή της Αιγύπτου έβγαινε αίμα και οι Αιγύπτιοι έσκαβαν βαθιά τη γη για να βρούνε νερό, αλλά δεν μπορούσαν να βρούνε ούτε σταγόνα. Νερό, μαμά, διψάω! Κάνατε ακόμα ένα μαγικό. Είστε μάγοι. Δεν σας στέλνει ο Θεός σας. Είστε μάγοι. Πετάξτε τους έξω. Από τη στιγμή που ο Μωυσής βούτυξε το ραβδί του Θεού στον Νείλο, χρειάστηκε 7 μέρες για να επιστρέψουν τα πράγματα στα φυσιολογικά τους. Αλλά η καρδιά του Φαραώ δεν συγκινήθηκε από αυτές τις θανατηφόρες προειδοποιήσεις. Τότε ο Θεός κάλεσε πάλι τον Μωυσή και του είπε: «Αν ο Φαραώς συνεχίσει να αρνείται να σας αφήσει να φύγετε, θα χτυπήσω το βασιλείο του με τη μάστιγα των βατράχων». Τι θέλεις? Γιατί ήρθες εδώ στις όχθες του ποταμού? Ο Φαραώ είπε πάλι όχι στο λαό του Ισραήλ. Και εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις? Πες μου. Τι συμβαίνει? Πώς τα κάνουν αυτά τα μαγικά? Πώς τα κάνουν? Ο Νείλος γέμισε με βατράχια που μπήκαν σε κάθε μέρος και χοροπηδούσαν παντού, στους ανθρώπους, στις βάρκες, στα λιβάδια, στα σπίτια, πάνω στις γυναίκες, στα παιδιά, τους γέρους και τα ζώα.
Ήταν μια τεράστια εισβολή. Μετά ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και τους παρακάλεσε να στείλουν πίσω στο ποτάμι τα βατράχια και θα έδινε άδεια στους Εβραίους να φύγουν από την Αίγυπτο την επόμενη μέρα. Ο Κύριος ικανοποίησε την παράκληση του Φαραώ και όλοι οι βάτραχοι πέθαναν. Οι άνθρωποι μάζεψαν τους βατράχους σε σωρούς και τους έκαψαν στις πλατείες. Όταν ο Φαραώ είδε πως όλα έγιναν όπως πριν, ξέχασε την υπόσχεσή του και δεν κράτησε τον λόγο του. Ηλίθιοι, δεν βλέπετε ότι οι Βάλτοι γύρω από τον Νείλο προκάλεσαν αυτή τη μάστιγα και όχι ο Θεός που φοβόσαστε. Δεν το καταλαβαίνετε. Φύγετε, δρόμο! Τι σας είπε ο Φαραώ? Είπε όχι και αρνήθηκε να ακούσει τη λογική. Πεισματικά προκαλεί τον παντοδύναμο. Τι πρέπει να κάνουμε για να φύγουμε? Πρέπει να περιμένουμε να το αποφασίσει ο Φαραώ. Δεν νομίζω πως θα το κάνει. Η καρδιά του είναι από πέτρα. Τότε ο Μωυσής πήρε το ραβδί του και το έμπλεξε στη γη. Και ένα μεγάλο σύννεφο βγήκε και έγινε άπειρα κουνούπια που έπεσαν σε ανθρώπους και ζώα. Και όλη η σκόνη της γης έγινε κουνούπια που σχημάτισαν τεράστια σύννεφα και έπεφταν πάνω στα πάντα. Μετά τα κουνούπια έγιναν φρικτές δηλητηριώδεις μύγες και εισέβαλαν σε κάθε μέρος. Μεγάλα σμήνη από δηλητηριώδεις μύγες μπήκαν στα σπίτια των Αιγυπτίων και στο παλάτι του Φαραώ, στους τάβλους και στα ζώα. Είναι απίστευτο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε ανίσχυροι απέναντι στις δηλητηριώδεις μύγες. Θύελα έρχεται, μας χτυπάει και μετά φεύγει. Έτσι είναι, και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να φύγει. Είστε ανίκανοι. Τι είδους μάχοι είστε εσείς που δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα? Η Αίγυπτος διαλύθηκε από τις δηλητηριώδεις μύγες. Μόνο η γη του Χεσέμ που ζούσαν οι Εβραίοι ήταν ασφαλής από αυτή τη μάστιγα. Και ο Φαραώ, για να σταματήσει τη μάστιγα, έστειλε τους αγγελιοφόρους του στο Μωυσή και τον Ααρών να πάνε στο παλάτι του για να τον περιμένουν. Τελικά πήρε απόφαση να διαπραγματευτεί, αλλά πριν ήθελε να ξέρει πώς θα αντιδρούσαν ο Μωυσής και ο Ααρών και είπε: «Σας κάλεσα επειδή τελικά κατάλαβα. Είστε πολύ ισχυροί μάγοι. Πόσα λεφτά θέλετε για να δουλέψετε για μένα?» «Έχεις τυφλωθεί. Δεν είμαστε μάγοι. Υποτάξου στο Θεό μας.» «Όχι, ποτέ δεν θα υποκύψω στο Θεό των Εβραίων και ποτέ δεν θα με υποτάξει.» «Ο Θεός μας θέλει να ελευθερώσει τους Εβραίους.» «Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Πέστε στο Θεό σας πως ποτέ δεν θα ελευθερώσω τους Εβραίους.» «Τότε ο Θεός μας θα προσπαθήσει να σε πείσει, Φαραώ.» «Μπορείς να φύγεις τώρα, Φαραώ, αλλά το κακό δεν τελείωσε για σένα.» «Μαμά, κοίτα!» «Είσαι ο άρχοντας της Αιγύπτου, είσαι παντοδύναμος.» «Σε ευχαριστώ για όσα λες, βασίλισσα μου.» Και καθώς η γνώμη του Φαραώ για τους Εβραίους δεν άλλαζε, ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Άπλωσε το χέρι σου προς τον ουρανό και στη γη της Αιγύπτου θα πέσει τέτοιο σκοτάδι που θα μπορείς να το αγγίξεις.» Τότε ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του προς τον ουρανό και ένα πυκνό σκοτάδι κάλυψε όλη την Αίγυπτο για τρεις μέρες. Κανείς δεν θα πήγαινε πουθενά. Αλλά και αυτή η προειδοποίηση δεν έπεισε το Φαραώ και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Άπλωσε το χέρι σου στον ουρανό και θα πέσει φωτιά και χαλάζει σε ολόκληρη την Αίγυπτο.» Μια βροχή από αστραπές και φωτιά και χαλάζι έπεσαν με βία πάνω στη γη. Και το χαλάζι ήταν τόσο δυνατό που χτύπησε όλη τη γη και έκανε κακό σε ανθρώπους, ζώα και αγρούς. Μόνο η γη του Χεσέμ που ζούσαν οι Εβραίοι ήταν ασφαλής από αυτή τη μάστιγα. Η
φωτιά έκαψε ό,τι βρήκε μπροστά της, σπίτια, στάβλους, δέντρα. Όλα έγιναν στάχτη και έβλεπες μόνο καμένα κουφάρια παντού. Ο Θεός σας είναι εναντίον μας. Ζητήστε Του να με σώσει από αυτή την καταστροφή και θα σας αφήσω να φύγετε από την Αίγυπτο. Και ο Κύριος είπε: Αυτά λέει ο Κύριος, ο Θεός των Εβραίων. Άφησε το λαό μου να φύγει για να με λατρέψει. Και αν αρνηθείς να το κάνεις αύριο, θα αφήσω να πέσει στη χώρα σου ένα τεράστιο μήνος ακρίδων. Θα γεμίσουν το σπίτι σου, τα σπίτια των υπηρετών σου και αυτά των Αιγυπτίων. Ου, κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσες ακρίδες. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Επειδή είναι πάρα πολλές, θα γίνουν ένα χαλί θανατηφόρο που θα σκεπάσουν ολόκληρη την Αίγυπτο. Θα καταβροχθήσουν ό,τι βρουν, δέντρα, φυτά, ζώα. Ένα τεράστιο καταστροφικό σύννεφο που θα καταστρέψει ό,τι συναντήσει. Πρέπει να το κάνω, γιατί δεν αφήνεις το λαό μου να φύγει από την Αίγυπτο. Και αύριο το χέρι μου θα πέσει στα ζωντανά σου, στα χωράφια, στα άλογα, στα γαϊδούρια, τις καμήλες, τα βόδια και τα πρόβατα. Την επόμενη μέρα ο Φαραώ έστειλε τους πιστούς του ακολούθους να διαπιστώσουν αν όσα είπε ο Κύριος ήταν αληθινά, και αυτοί τον βεβαίωσαν ότι δεν είχε μείνει ούτε ένα ζωντανό από αυτά των Αιγυπτίων, ενώ των Εβραίων ήταν όλα άθικτα. Γιατί μας κάλεσες? Μήπως θα μας πεις ότι μπορούμε να φύγουμε από την Αίγυπτο? Σταμάτα, Μωυσή. Δεν είμαι πια εναντίον σας. Ζήτησε από το Θεό σας να με σώσει από την καταστροφή. Δεν μου έμειναν ζωντανά. Θα του το ζητήσω, αλλά θα μας αφήσεις να φύγουμε για να κάνουμε τη λειτουργία μας? Ναι, θα σας το επιτρέψω. Αλλά τώρα ζήτησε από το Θεό σου να διώξει αυτή τη θανατηφόρα μάστιγά του. Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε και ο Θεός τον άκουσε. Ακόμα μια φορά ο Μωυσής σήκωσε το ραβδί του και ένας δυνατός αντίθετος άνεμος φύσηξε. Ήταν ένας πολύ δυνατός θανατηφόρος δυτικός άνεμος και κατάπιε όλες τις ακρίδες. Ήταν ένα απίστευτο θέαμα. Ο άνεμος σφύριζε δυνατά και μαζί ακούγονταν το τσίριγμα των εντόμων. Από τον μπαλκόνι του παλατιού του ο έκπληκτος Φαραώ και οι αυλικοί του έβλεπαν τις ακρίδες να βουτάνε στην ερυθρά θάλασσα. Και σε λίγο σε όλη την Αίγυπτο δεν είχε μείνει ούτε μια σκιά ακρίδας. Ο Μωυσής και ο Αρών έφυγαν από το παλάτι, ελπίζοντας ότι ο Φαραώ θα κρατούσε τελικά το λόγο του. Αλλά... Φαραώ, αρχοντά μου, αλήθεια σκοπεύεις να τους αφήσεις να φύγουν από την Αίγυπτο? Όχι, η Αίγυπτος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς την εργασία των Εβραίων. Όχι. Θεέ μου, πού είσαι? Άκουσε τον υπηρέτη σου. Μωυσή, σε ακούω. Μίλησε. Τι θέλεις να μου πεις? Κύριε, ξέρεις πως ο Φαραώ λέει ακόμα όχι, αφού πρώτα υποσχέθηκε να μας αφήσει. Γιατί σκλήρινε την καρδιά του? Σκλήρινα την καρδιά του για να γνωρίσει την απώλεια. Αφού δεν μας αφήνει να φύγουμε, τι πρέπει να κάνω, Κύριέ μου? Θα πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη. Θα δεις πως θα έρθει η μέρα που ο Φαραώ θα μετανιώσει που κρατούσε τους Εβραίους, παρά τη θέλησή μου. Γιατί δεν τους αφήνεις να φύγουν? Δεν μπορείς να τα βάλεις με τον Θεό. Αν δεν τον υπακούσεις, θα καταστρέψεις το βασίλειό σου. Έχεις δίκιο, αλλά δεν μπορώ να τους επιτρέψω να φύγουν. Βλέπω πως είστε έτοιμοι να φύγετε για τη γη που σας υποσχέθηκε ο Θεός σας. Σε προειδοποίησα ότι θα φύγουμε. Πήγαινε να υπηρετήσεις τον Κύριο και τα παιδιά σου μπορούν να έρθουν μαζί σου, αλλά θα αφήσεις εδώ τα ζωντανά σου. Όχι, Φαραώ, τα ζωντανά μας θα έρθουν μαζί μας. Τα χρειαζόμαστε για τις θυσίες προς το Θεό μας, για να τον υπηρετούμε και να τον τιμάμε. Ζητάς πάρα πολλά. Φύγε και μην τολμήσεις να εμφανιστείς ξανά μπροστά μου, γιατί θα πεθάνεις. Καλά τα είπες, Φαραώ. Δεν θα ξαναδούμε το πρόσωπό σου. Ο ήλιος θα επιστρέψει στο βασίλειό σου. Αλλά όταν το παντοδύναμο χέρι του Θεού σε ξαναχτυπήσει, θα σε συνθλίψει. Ο Φαραώ δεν ήθελε με τίποτα να επιτρέψει την αποχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο, αλλά θυμήθηκε τις μεγάλες μάστιγες που του έστειλε ο Κύριος για να τον πείσει να τους αφήσει ελεύθερους. Το πυκνό σκότος έπεσε εκείνη τη νύχτα και κράτησε τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Τις αστραπές που έβγαιναν από τη ράβδο του Μωυσή ακολούθησαν το χαλάζι που κατέστρεψε τη σοδιά και η φωτιά που κατέκαυσε τα πάντα.
Η ράβδο του Μωυσή που άγγιξε το χώμα και έγινε ένα μεγάλο φίδι που έφεγε τα άλλα τρία που εμφάνισαν οι μάγοι του Φαραώ για να το πολεμήσουν. Το νερό που έγιναν αίμα στην Αίγυπτο και μόλυνε κάθε πηγή πόσιμου νερού και σκότωσε τα ψάρια του Νείλου και αυτά ανέβηκαν στην επιφάνεια. Το τεράστιο αριθμό βατράχων που βγήκε από τον Νείλο και εισέβαλαν σε κάθε σπίτι και κάθε χωράφι στην Αίγυπτο. Τα τεράστια σύννεφα από κουνούπια που έπεσαν πάνω σε ανθρώπους και ζωντανά. Τη μάστιγα των φρικτών μυγών που εισέβαλαν στο παλάτι του και στα σπίτια των Αιγυπτίων και έφεραν θάνατο και καταστροφή. Θυμήθηκε τη φωτιά και τη βροχή και τη μίξη των δύο στοιχείων που κατέστρεψαν και έκαψαν τα πάντα στο πέρασμά τους και άφησαν καμένα κορμιά και ζώα στο πέρασμά τους. Η τεράστια ποσότητα πεινασμένων ακρίδων που κατέστρεψαν και καταβρόχθησαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, μόνο η παρέμβαση του Μωυσή έσωσε την Αίγυπτο από τα έντομα. Ζητάς πολλά. Φύγε και μην τολμήσεις να επιστρέψεις, γιατί θα πεθάνεις. Θεέ μου, ο Φαραώ με κακομεταχειρίστηκε, όπως κακομεταχειριζόταν το λαό σου, κύριέ μου. Θα με βοηθήσεις να τους παραδώσω στα χέρια σου. Είμαι ο Θεός και Κύριός σου. Εγώ είμαι ο Ον. Με μένα πλάι σου δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Ευλογημένος να είσαι, κύριέ μου. Ευλογημένος να είσαι, κύριέ μου. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Κώστας Δαγλάσης, Κωνσταντίνος Κακανάς, Διονυσία Τσιμπηρίδου, Γιάννης Ιφαντής, Δημήτρης Φούτσας. Σκηνοθετική επιμέλεια Κωνσταντίνος Κακανάς. Ηχοληψία Κώστας Σιδηρόπουλος. Μίξη ήχου Μάνος Αργασάκης. Επεξεργασία εικόνας Θανάσης Κουμάκης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο.